Πες το, Μανουκά. Η Στέλλα έχει γίνει ηρωίδα τώρα. Και όχι άδικα. Μη με διακόπτεις, παιδί μου. Θα το συγκινήσει εκεί πέρα, θα του λέει ιστορίες. Αυτές οι ιστορίες οι αστυνομικές πάντα τραβούσαν τους άντρες, πάντα. Και πώς να το απομυθοποιήσω εγώ, αφού η γυναίκα όντως παρολίγο να σκοτωθεί. Πρέπει να πείσουμε το Ρούσο ότι έχω άλλη σχέση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν γίνεται αλλιώς. Σίγουρα. Σίγουρα, παιδί μου, τι θες να κάνω. Να πάω να του πω, Πέτρο μου, σε χωρίζω, αλλά σε θέλω πήκο έξω από την πόρτα μου. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά αυτό θέλετε. Εννοείται. Γιατί δεν του λέτε απλά ότι τον αγαπάτε ακόμα. Άλλο αυτό. Α, κατάλαβα. Μάλιστα. Σε εγκατέλειψα γιατί σε αγαπούσα. Λουκά, χάνεις το στόχο. Κι αν δεν πετύχει το κόλπο. Τι λες που δεν θα πετύχει, παιδί μου, τον άντρα μου, δεν ξέρω. Δύο κινήσεις κάναμε και τρελάθηκε. Δύο. Ο Πέτρος, νομίζω ότι δεν μπορώ να πάω με άλλον άντρα. Ναι, αλλά ούτε εσείς θέλετε να πάει με άλλη γυναίκα. Μπράβο, βρε Σαΐνη, είσαι μπράβο. Εγώ δεν θα επενέβαινα ποτέ στη ζωή της Στέλλας. Όσο και να αγαπάω τον Ευκλήδη, θα σεβόμουν την απόφαση της να τον χωρίσει. Αλλά όχι με τον Ρούσο. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν το επιτρέπω. Μόνο πάνω από το πτώμα σου. Δεν τη χαραμίζω εγώ. Δεν θέλω να πληγωθεί. Έτσι. Κι εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ και το ξέρεις. Μπορεί να είμαι υπέρ του έρωτα, αλλά αυτή τη σχέση δεν τη δεχτώ. Έτσι σε θέλω. Παλικάρι. Η Στέλλα έχει γίνει οικογένειά μου. Μη γίνει και δική μου. Δεν θα την αφήσω στα χέρια του Ρούσου. Όχι στα νύχια του Ρούσου ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Εμείς οι δύο ερχόμαστε από άλλο δρόμο, αλλά συναντιόμαστε σε ένα σημείο. Λουκά. Άκου τι σκέφτηκα. Ακολουθείς λάθος δρόμο, Ευάκη μου. Και ο Νικόλας είπε ότι δεν πρόκειται να τον καλύψει. Χωρίς όμως να ξέρει αν έχει γκόμενα. Δεν ξέρει συγκεκριμένα, αλλά για να το πει κάτι θα ξέρει. Γι' αυτό σου λέω ότι να περιμένουμε. Εγώ απλώς λέω να μην πέσουμε με τα μούτρα. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Λουκάς έχει γκόμενα. Ούτε κι εγώ. Αλλά γι' αυτό σου λέω. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, μην βιαζόμαστε. Μήπως είναι καλύτερα να κάνουμε κάτι τώρα που προλαβαίνουμε, μήπως διορθωθεί το πράγμα. Τι είναι, βρε Δάφνη μου, η απιστία. Ξυλούμε στη Ράφη να το διορθώσετε έγκαιρα. Άκουσε με. Αν συνεχιστεί η εξωσυζυγική σχέση, θα σοβαρέψει. Τώρα που είναι ακόμη φρέσκια, να πάμε να πιάσουμε τον Λουκά από το πέτο να τον ταρακουνήσουμε. Περίμενε, παιδάκι μου, μισό λεπτό. Και πες ότι το κάνουμε. Πες ότι πάμε εμείς και τον πιάνουμε. Αν κάνουμε λάθος, ξέρεις τι θα γίνει. Θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Ξέρεις πόσο παρεξηγιάριδες είναι. Ωραία, να πάμε να τον πιάσουμε οι δυο μας. Να μας μιλήσει. Να τον πιέσουμε ότι οφείλει να μιλήσει σαν άντρας και στην ώρα. Δάφνη μου, έχεις ξεφύγει τελείως, έτσι. Το ξέρεις ότι αν το κάνουμε αυτό και κάνουμε λάθος θα διαλυθεί όλη η παρέα. Επεμβαίνουμε ανεπίτρεπτα στις ζωές τους. Για να προφυλάξουμε τη φίλη μας το κάνουμε. Βρήκε ένα περίεργο μήνυμα. Πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο Λουκάς γι' αυτό. Και αν όχι σε εμάς, στην ώρα. Ναι, αλλά έτσι θα την εκθέσουμε. Γιατί πρώτον θα καταλάβει ότι ελέγχει το κινητό του και δεύτερον αυτό θα τσαντιστεί γιατί δεν πήγε πρώτα σε αυτό και έρχεται σε εμάς. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Δεν είναι και αυτό. Στο λέω, επεμβαίνουμε πάρα πολύ. Το ίδιο κάνει και ο Λουκάς. Επεμβαίνει στις ζωές μας για να φροντίζει τις σχέσεις μας. Να έχει εξήγηση να λες. Θέλω να πιστεύω ότι έχει εξήγηση και ότι θα είναι και λογική. Το μόνο πράγμα που με κρατάει είναι που και οι δυο τους είναι παρεξηγησιάριδες. Ο Λουκάς μπορεί να παρεξηγηθεί άμα μάθει ότι την ώρα πρώτα μίλησε σε εμάς και μετά σε εκείνον. Συγγνώμη, εγώ τι σου είπα πριν ακριβώς μισό λεπτό. Αλλά μου τη βάλαει ο Νικόλας και ο Λουκάς να στείλουν μυστικά σχέδια πίσω από την πλάτη μας. Δεν τα αφήνουμε αυτά να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα κάνω μια κουβέντα ακόμη με τον Νικόλα. Αν θέλει να αποκαταστήσει την ηρεμία στη σχέση μας, θα μου τα ξέρασει όλα. Λοιπόν, μετά την κηδεία, θα πάμε από το σπίτι του Μπέλου να πάρουμε κάποια αντικείμενα αξίας. Τα είδες, έτσι. Δεν τα αφήσω εγώ να μου πλιάσουν εκεί μέσα. Έχεις λυσάξει με αυτά τα αντικείμενα αξίας. Γιατί ρε μωρό, με αφήσουν τα φάνη τα τριχτοξάδελφα, δεν το κατάλαβα. Νόρα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Τι έγινε, μεγάλωσε η κύλιτσα, βλέπω, ε? Ναι, ναι. Να ετοιμάσω να φρέσκω χυμούλι για τη μικρού. Όχι, όχι, ευχαριστώ, εντάξει. Καλές δουλειές. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, πέρασε, κάτσε. Ευχαριστώ. Ήρθα να σου πω ένα ευχαριστώ. Για όλα. Για ό,τι έκανες για τη μαμά μου και τον Λουκά. Δεν θα μου άρεσε να πάθουν κάτι. Θέλω κι εγώ να σου πω δύο λόγια. Σ' ακούω. Έχεις μια υπέροχη μητέρα. Αλλά δεν της μοιάζεις.
αρχή είναι λίγο αργά για να αρχίσεις τώρα να τις μοιάζεις. Τι ωραία. Αρχίζουμε και τα λέμε πάλι δυο μας. Τώρα που θα γεννήσεις, τα παιδιά μας θα είναι αδέλφια. Θα ήθελα να μην το ξεχάσεις αυτό. Και να θέλω, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Χαίρομαι. Και κάποια στιγμή πρέπει να γνωριστούν και να μάθουν την αλήθεια. Ναι. Κάπως νωρίς δεν είναι για αυτή τη συζήτηση. Ναι, απλώς δεν θέλω ο Άρης να φτάσει στην ηλικία μου για να μάθει ότι έχει αδέλφια, όπως εγώ. Ποιος είπε κάτι τέτοιο? Ξέρω ότι ο Λουκάς τον φροντίζει τον Άρη και μιλάνε συχνά. Θέλω να σε παρακαλέσω, τώρα που θα γεννηθεί η κόρη σου, να μην τον απομακρύνεις. Δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο. Μην ανησυχείς. Αλλά κάπως αργά δεν τα συνειδητοποιείς όλα αυτά? Λωρά, αγωνιζόμουν να επιβιώσω. Και δεν είχα μυαλό για τέτοια. Εσύ δεν ξέρεις τη λέξη επιβίωση. Ούτε τη δύσκολη ζωή που πέρασα. Τώρα που τακτοποιήθηκα, μπόρεσα να σκεφτώ και κάποια πράγματα παραπέρα. Κατανοητό. Ο Λουκάς είναι πολύ καλός δικηγόρος και θα πάει πολύ μπροστά. Ναι, προς το παρόν δεν πάει πουθενά. Ούτε μπρος, ούτε πίσω. Η περιουσία του θα ανήκει εξίσου και στα δύο του παιδιά. Ωραία. Τώρα παίζουμε στο γήπεδό σου. Είχα αρχίσει να ανησυχώ, ξέρεις. Το κατάλαβα. Γι' αυτό είπα να σε καθησυχάσω. Τέλος πάντων, εγώ για ένα ευχαριστώ ήρθα, τίποτα άλλο. Εντάξει. Κάποια στιγμή θα χρειαστώ τη νομική σου συμβουλή. Για να έχει και ένα αντίκρισμα το ευχαριστώ σου. Θα πηγαίνω. Καλή σου μέρα. Κάτι συμβαίνει. Τι πράγματα? Μαλώσαμε επειδή μου κράτησες ένα μυστικό. Παρ' όλα αυτά αποφάσισα να δεχτώ τις εξηγήσεις σου και να το κλείσουμε εδώ το θέμα. Άντε μπράβο βρε αγάπη μου γλυκιά. Δεν ξέρεις πόσο χαρούμενο με κάνεις. Ναι, μην βιάζεσαι να χαρείς πολύ όμως, γιατί έχει και συνέχεια. Τι συνέχεια? Υπάρχει και κάποιο άλλο μυστικό που αφορά την παρέα και εσύ το ξέρεις? Αν υπάρχει, πες το τώρα. Αλλιώς δεν πρόκειται να σε συγχωρήσω ποτέ. Τι μυστικό, τι εννοείς? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Δεν ξέρω, βρε αγάπη μου, τι άλλο να σου πω? Δεν ξέρεις ή δεν θέλεις να μιλήσεις? Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου? Γιατί θα με τρελάνεις? Ας πούμε, για τον Λουκά. Υπάρχει κάτι που ξέρεις εσύ για τον Λουκά και που θα έπρεπε να το μάθω κι εγώ? Τι μυστικό να ξέρω εγώ για τον Λουκά, τον ηλίθιο? Νικόλα, για κοίτα με στα μάτια. Στο ξαναείπα, ρε Δάφνη. Έχω την αίσθηση ότι ο Λουκάς ξενοκοιτάει. Τώρα από εκεί και πέρα τι και πώς δεν ξέρω. Και στο ξαναείπα, αν μάθω κάτι, δεν πρόκειται να τον καλύψω. Και πώς σου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση? Σου είπε κάτι? Τίποτα δεν μου είπε, ρε Δάφνη. Κάποια στιγμή του πέταξε εγώ κάτι και μου είπε ότι θα είναι πιστό σκυλί στην ώρα μέχρι τα γεράματά του. Μεγάλες κουβέντες δεν μ' αρέσουν. Εσύ, τι υποψιάζεσαι? Αυτό που σου είπα. Εντάξει, ρε Νικόλα. Εντάξει, πάντως να ξέρεις ότι αυτό ήταν η τελευταία σου ευκαιρία. Αν μάθω ότι ήξερες κάτι παραπάνω και μου το έκρυψες, δεν πρόκειται να σε συγχωρήσω ποτέ. Συνεννοηθήκαμε? Γεια. Ναι. Έλα, αστυνομέ. Τι πράγμα? Καλά. Πού θες να σε αντιθούμε, δηλαδή? Εντάξει. Τα λέμε εκεί. Ναι. Έλα, Ριέτα.
Γίνεται να έρθετε εσείς από το γραφείο? Προέκυψε κάτι. Ναι, εντάξει. Οπότε θα τα πούμε στο γραφείο. Έλα, φιλιά. Γεια. Καλώ είστε. Καλά είστε, μήπως δεν θα έρθεις από το γραφείο? Ναι, αλλά ήθελα ένα φάκελο για να δουλέψω στο σπίτι. Και γιατί δεν μου είπες να το φέρω εγώ? Δεν πειράζει. Ήθελα να πάρω και λίγο αέρα. Να. Είσαι καλά, η μαμά? Καλά, καλά, καλά. Θα σε βλέπω κάπως. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και στα πολλά κέρια μου. Η μαμά μου είναι καλά. Ταλαιπωρημένη, αλλά καλά. Κατάλαβε την αξία της ζωής και αποφάσισε να τη ζήσει, λέει. Λέει. Εσύ πάλι είσαι σαν να σε έχει πατήσει τρένο. Ναι, με πάτησε. Και τώρα έφευγα. Γεια σας. Κοριτσάκι μου, όλα καλά? Καλά. Πώς από εδώ εσείς? Έχουμε ραντεβού με τον Λουκά. Στο γραφείο? Ναι, ήταν να το κάνουμε στο σπίτι μου. Είχε να πάει κάπου. Ναι, ο Λουκάς όλο κάπου έχει να πάει. Και εγώ έφευγα. Εμένα δεν με χρειάζεσαι άλλο. Φεύγω. Πάω στη δουλειά που είπαμε. Ναι, ναι, να πας. Και Μελίδα, μην ξαναγυρίσεις στο γραφείο. Πήγαινε σπίτι σου, να ξεκουραστείς. Δεν θα ξαναγυρίσω. Τι έγινε? Ήρθε ο αστυνόμος που ερευνά τη δολοφονία της Άννας και... Φαίνεται ότι υποψιάζεται την Ελίωτα. Ψάχνει το κίνητρο της δολοφονίας της σε μένα. Για πες, Παναγιώτη. Σου είχα πει ότι η υπόθεση Βεργή έχει βάθος. Και δικαιώθηκες. Όχι ακόμα, αλλά θα δικαιωθώ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έπεσα πάνω σε πολλά γνωστά ονόματα. Όπως? Όπως Χατζηβασιλείου και Ρούσου, ας πούμε. Κάτι θέλεις να με ρωτήσεις όμως, αν θυμάμαι καλά. Και ήθελα και θέλω. Θέλω κι εγώ να σου πω κάτι. Πες, πως ακούω. Μην επικεντρώνεσαι στην Ερίετα. Κινείσαι σε λάθος κατεύθυνση, δεν έχει κάνει τίποτα. Όσο το τοπίο δεν ξεκαθαρίζει, όλοι είναι υποχτή. Μάλιστα. Εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω? Εσύ που ξέρεις τις ιστορίες όλων τους, έχεις ακούσει ποτέ το όνομα Αραβαντινός? Δεν ήξερε και τίποτα να μου πει. Καλά, υπάρχει και η ιατρική αλληλεγγύη, έτσι. Ναι, και η γυναική απειθό. Τον στρίμωξα, παιδί μου, αλλά δεν είχε να μου πει τίποτα, δεν ήξερε. Άρα τι, δεν έχει μιλήσει ο Λουκάς στον κολλητό του? Εδώ σου λέω ότι έχω ένα πολύ σημαντικό δίλημα. Προσπαθώ να δω τι θα πω στον αστυνόμο, αν θα μιλήσω ή όχι. Και εσύ κάθεσαι εκεί, απαντείς και αδιάφορη. Και τι περιμένεις να σου πω? Μια γνώμη. Αφού έτσι κι αλλιώς, στο τέλος θα κάνεις το δικό σου. Την ώρα σου έπρεπε να την καλοπιάσεις, αγόρι. Γιατί να την καλοπιάσω? Για να κρύψεις τις πομπές σου. Τις πομπές μου, πας καλά. Δοκιμάζεις τίποτα καινούργια φάρμακα? Μήνυμα. Διαδίθυμη κρύθανε.